Φίλες και φίλοι του Εξλίμπρης, καλώς ήρθατε και στο σημερινό μας επεισόδιο. Σήμερα είναι η μέρα που έχει καθιερωθεί να γιορτάζουμε τον έρωτα του Αγίου Βαλεντίνου λοιπόν και αφήστε παρακαλώ τις γκρίνιες και τις μιζέριες στην άκρη. Ναι, και ο έρωτας θέλει τη γιορτή του και γιατί να μην έχουμε και γιορτές για όλα όσα μας ευχαριστούν και μας αρέσουν. Πέραν της κριτικής, πάντοτε είναι καλό να θυμόμαστε και να γιορτάζουμε τα όμορφα πράγματα στη ζωή όσο μπορούμε, όσο έχουμε τη διάθεση και φυσικά εύχομαι σε όλους να έχουν νιώσει αυτό το πολύ όμορφο συνέστημα, αυτό το συνέστημα που μας θέλει να γίνουμε καλύτεροι κατά κάποιο τρόπο άνθρωποι, που μας βγάζει από το στενό εγώ μας και μας προσελκύει ή μας σπρώχνει προς ένα άλλο άτομο και προσπαθούμε να το εντάξουμε και αυτό στη ζωή μας και το εγώ να γίνει εμείς. Σήμερα δεν θα σας μιλήσω λοιπόν για βιβλίο, θα σας μιλήσω για το δικό μου εμείς, για τον άνθρωπο που με έβγαλε από το εγώ μου και την ξέρετε πάρα πολύ καλά, την έχετε δει, συζητάμε φυσικά για την Έλενα που είναι η σύντροφός μου τα τελευταία πολλά χρόνια και φυσικά δεν θα μπορούσε παρά τα βιβλία να παίξουν και αυτά το ρόλο τους σε αυτή τη σχέση. Γιατί περισσότεροι γνωστοί το έχετε λίγο πολύ ακούσει από μένα, όσοι δεν το ξέρετε ας το ακούσετε τώρα, είναι μια όμορφη πιστεύω ερωτική ιστορία. Η κουβέντα που έσπασε τον πάγο να το πω έτσι, ήταν φυσικά για βιβλία και τι πιο φυσιολογικό θα μου πείτε, αλλά ναι, αν σκεφτείτε ότι σε ένα μπαράκι μέσα στη μουσική, στα ποτά και στα υπόλοιπη φασαρία που γίνεται εκεί πέρα, μέσα στον κόσμο, δύο βιβλιοφίλοι συναντήθηκαν και άρχισαν να μιλάνε για τι άλλο, για τα τελευταία βιβλία που έχουν διαβάσει. Και αφορμή για ανταλλαγή τηλεφώνων και υπόσχεση για συνάντηση, τι άλλο, μία έκθεση βιβλίου. Βέβαια τα πράγματα κύλησαν λίγο πιο γρήγορα, αλλά τυπικά το πρώτο ραντεβού που δώσαμε ήταν η έκθεση βιβλίου του Μαΐου στο Ζάπιο. Δεν ξέρω πώς τη θυμάστε, αλλά τότε γινόταν κάθε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λοιπόν μπήκαμε ένα στη ζωή του άλλου και φυσικά όταν δύο βιβλιόφιλοι έρχονται μαζί και βρίσκονται μαζί και είναι μαζί τόσα χρόνια, το προβληματάκι το βλέπετε γύρω μου, το έχετε δει σε βίντεο, το σπίτι μοιραία θα γεμίσει η βιβλία. Επομένως είναι αυτό που λέει «Don't try this at home». Βέβαια, ο έρωτας σύντοχρον εξελίχθηκε σε αγάπη, σε πολλά περισσότερα πράγματα και φυσικά η Έλενα μου είναι αυτό που λέμε «my partner in crime» και φυσικά είναι αυτό που λένε «pun intended» γιατί, όπως τη ξέρετε περισσότεροι, ειδικεύεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Έχει διαβάσει σχεδόν όλους τους σύγχρονους και αρκετούς κλασικούς συγγραφείς και πάντοτε ψάχνει Έλληνες και ξένους φυσικά νέους συγγραφείς να εμπλουτίσει το αστυνομικό. Είναι το πάθος της και όχι ότι δεν διαβάζει και άλλα πράγματα φυσικά. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που τον θαυμάζω, ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα έξυπνος, μορφωμένος, που μου δίνει πάρα πολύ αγάπη. Τι να πω για την για την καλλιτεχνική της φύση, για το πιάνο, εκτός από τις σπουδές της φυσικά ως μουσικολόγος, για το πιάνο που παίζει, για το κλασικό τραγούδι, από και φυσικά για το χόμπι της, αν μπορεί να το πει κάποιος χόμπι, να μαθαίνει γλώσσες και φυσικά να μου σχολιάζει μετά τα λάθη των μεταφράσεων όταν διαβάζει τα κείμενα στο πρωτότυπο και πρόσφατα μάλιστα και φοιτήτρια πλέον, πάλι φοιτήτρια διερμηνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί κανείς παρά να τον θαυμάσει. Αλλά κυρίως απλώς ήθελα μέσα από αυτό το βίντεο να κάνω αυτό το ελάχιστο, να τις μεταφέρω
για μια ακόμη φορά, γιατί πιστεύω ότι δεν έχει σημασία τι νιώθουμε και τι δείχνουμε, πρέπει και να το λέμε. Να της μεταφέρω την αγάπη μου και τον ερωτά μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ που όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μαζί, περνάμε όμορφα και πιστεύω ότι ακόμα είμαστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον παρά την ρουτίνα της καθημερινότητας. Και γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε να γιορτάζουμε αυτή την όμορφη γιορτή. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε, να φάτε σοκολάτες, βασικό αυτό, και φυσικά να κάνετε δώρα και βιβλία, γιατί όχι. Το καλά εκτός των λουλούδια, αλλά πιστεύω αντί για δώδεσμο κάνετε δώρο ένα λουλουδάκι και ένα βιβλιαράκι. Πιστεύω θα ήταν μια πολύ καλή αφορμή. Αυτά όμως προς το παρόν, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά ακόμα και αν δεν είστε αυτή την περίοδο σε σχέση, ακόμα και αν δεν είστε ερωτευμένοι, μην απογοητεύεστε, καλό είναι να γιορτάζουμε τον έρωτα, γιατί είναι πραγματικά αυτό που μας βγάζει από το καβούκι μας. Και σας εύχομαι να είσαστε με οποιαδήποτε στιγμή να έχετε κάτι με το οποίο να ερωτεύεστε. Αυτά λοιπόν, εννοείται θα ήθελα πάρα πολύ να ακολουθήσετε την Έλενα και στο Instagram κυρίως, που είναι αρκετά δραστήρια και στο Facebook όσο την έχετε, και αν θέλετε αφήστε και τις ευχές και το appreciation θα λέγαμε, και ελπίζω να έχει το χρόνο να κάνουμε και μερικά βίντεο μαζί. Αυτά λοιπόν, ερωτευτείτε όπως είπα, καλά να περάσετε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!